μία ακριβώς, θα σας πω μόνο τούτο. Ότι καταρχήν από το χειμώνα, πρώτη, όχι μόνο, όχι όλη την Ελλάδα, πρώτη στην περιοχή, εν πάση περιπτώσει, εσυγκροτήσαμε μία πρωτοβουλία στερεάς με αφορμή το Καλλικράτη, τυπώντας το Καλλικράτη και με συγκεντρώσεις που γίνανε στην Βουλή κτλ. Δεν τα καταφέραμε βεβαίως, δεν το βάλαμε όμως κάτω και ανά περιοχές τουλάχιστον δεν μπορούμε να κατεβάσουμε περιφερειάρχη, δεν έχουμε αυτά τα κότσια, αλλά μπορούμε ανά περιοχές, Εύβοια, Βιωτία, Ήδη, Φωκίδα, Φθιώτιδα, συγκροτούν από κάτω από αγωνιστές, όχι μόνο αριστερούς, και ανθρώπους δημοκράτες, και από Πασόκ προέρχονται ορισμένοι, και από οικολόγους πράσινους, που έχουμε όμως την έξωθεν καλή μαρτυρία μέσα από τα κέντρα ιδιοτέλεια, που είναι βασικό ζήτημα για τις μέρες μας, που έχει επικρατήσει αυτή η καχυποψία και όχι άδικα απέναντι σε οποιοδήποτε ασχολείται με τα κοινά. Έχοντας λοιπόν την έξωθεν καλή μαρτυρία, φτιάχνουμε αυτοδιοικητικές κινήσεις. Και τώρα εμείς δεν τα καταφέραμε στο χωριό μου, γι' αυτό τους είπα τα μετατυπωτέ σου, γιατί αποφάσισαν ο συνασπισμός, αν έχουμε το Θεό μας, να πάει με έναν ανεξάρτητο τάκα μου, το Θωμά, δεν το ξέρετε βεβαίως, ο οποίος είναι βίος και πολιτεία, και όχι μόνο ότι έξωθεν καλή μαρτυρία δεν έχει, αλλά έχει χειρότερο στους διαπλεκόμενους των δύο κομμάτων. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, και εγώ προχθές στη Χαλκίδα συγκροτήσαμε και δίκατε στο συλλογιστικό μία αυτοδιοικητική πρωτοβουλία με πρώτη αιχμή, την αντιμετώπιση της κρίσης πάνω στις πλάτες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που κλείτονται θανάσιμα από την εποχή, και αυτό θα είναι πρώτο η αιχμή του δώρατος της κινητοποίησής μας για μια αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη.